Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24 εδώ στον Λίμπερο σήμερα. Τι μέρα είναι σήμερα? Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου του 2018. Λίγες ημέρες πριν το μεγάλο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε και τα υπόλοιπα τμήματα. Το πιο έτσι, το περισσότερο ρεπορτάζ στρέφεται γύρω από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ που κάνει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και διεκδικεί το πρωτάθλημα φέτος. Ο ΠΑΟΚ με το εντυπωσιακό σερί. Ο ΠΑΟΚ που είναι ήδη πρώτος και θέλει να παραμείνει πρώτος και θα παραμείνει εφόσον και την Κυριακή κερδίσει τον Ολυμπιακό. Στο πολύ μεγάλο παιχνίδι για το οποίο γίνεται ένας χαμός χθες και σήμερα με τη διάθεση του κόσμου να αποκτήσει εισιτήριο και δικαίωμα εισόδου για το ντέρμπι της Τούμπας. Μέσα από τον Λίμπερο δεν έχουμε άλλα εισιτήρια. Δώσαμε όσα δώσαμε με όλους τους πιθανούς τρόπους. Θα φύγει η λίστα και όλοι οι νικητές θα ειδοποιηθείτε για το πώς θα παραλάβετε τα εισιτήρια και από πού. Εισιτήρια τα οποία την αποδιεκδικούν και φίλοι οι οποίοι είναι στις ουρές από τις 3 μετά τα μεσάνυχτα σήμερα. Από τότε ξεκίνησαν οι πρώτοι να φτάνουν στην Τούμπα. Παρά το κρύο, το ψιλόβροχο, κάνουν την υπερπροσπάθεια, δεν το αφήνουν στην τύχη πολλοί φίλοι, ακόμα και κάποιοι που έχουν έρθει από το εξωτερικό ή από οπουδήποτε, τα παίζουν όλα για όλα για να εξασφαλίσουν δικαίωμα παρουσίας στην Τούμπα. Είναι η εβδομάδα γιατί δεν πήρα διαρκείας. Ναι. Πέρα από όλα τα άλλα, τα λέγαμε και νωρίτερα, μπορεί και να μιλάμε για τα τελευταία παιχνίδια στην Τούμπα, έτσι. Δεν είμαστε σίγουροι. Γνωρίζουμε τις προθέσεις, έχει ανακοινωθεί. Διευκρίνησε, Μίτσο, ότι δεν είναι τα τελευταία επειδή θα τιμωρηθούμε, αλλά επειδή θα γίνει νέο γήπεδο. Έτσι όπως το είπες. Ναι, τα τελευταία. Τι ναι, σημαίνει, ξέρω τελευταία. Εγώ. Και να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, θα ξαναπαίξει Τούμπα. Τα τελευταία μάτς σε αυτό το γήπεδο της Τούμπας. Δεν είναι σίγουρο. Είναι μια πρόθεση. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα. Το ξέρουμε όμως. Έχουμε ακούσει τον κύριο Σαββίδη, τον γιο του, εκπροσώπους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, να το αναφέρουν. Ότι αυτός είναι ο στόχος. Είναι λοιπόν σοβαρό. Και επειδή συνήθως ο Σαββίδης ό,τι λέει, συνήθως το κάνει, γι' αυτό είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι θα το προχωρήσει και αυτό. Φυσικά δεν είναι στο χέρι του απολύτως. Έτσι όπως είναι οι γραφειοκρατές στην Ελλάδα, δεν είναι όλα στο χέρι του. Αλλά υπάρχει και αυτή η παράμετρος, έτσι. Δηλαδή έχουμε Φεβρουάριο, Μάιο τελειώνει το πρωτάθλημα, είναι 3 μήνες, είναι 5-6 παιχνίδια, πρωτάθλημα κύπελο, άρα εκτός όλων των άλλων μπορεί να μιλάμε και για τα τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ σε αυτό το συγκεκριμένο γήπεδο στο οποίο έχει γραφτεί ιστορία εδώ και 60 χρόνια περίπου. Εγώ δεν περίπου θα να το δω να πέφτει, να ξέρεις. Πήγαινε, φύγε. Θα περάσω δύσκολη στιγμή. Φύγε. Όχι, απέναντι θα είμαστε, αλλά δεν μπορώ να το συλλάβω. Εδώ εσύ δεν αντέξεις τον προαθλητισμό, ρε φίλε. Εδώ έχεις λυγίσει ήδη. Ποιος υπάρχουν κάποια βράδια τα οποία λες δεν μπορώ άλλο. Εντάξει, εσύ είσαι από δεν έχω πρόβλημα με τους απέναντι. Με τους δικούς μας, με τις αντιθέσεις των δικών μας παθαίνω αμόκ καμιά φορά. Όχι με τους άλλους. Τους άλλους τους ξέρω. Δεν χρειάζεται. Με τους δικούς μας καμιά φορά όταν παθαίνουν τα δικά τους, εκεί παθαίνω αμόκ. Και επειδή το θέτεις τώρα έτσι το θέμα για να μοιραστώ και τον προβληματισμό μαζί σου, έβλεπα και χθες αυτό το θέμα το στοιχηματικό, το οποίο είναι απίστευτο, έτσι. Το ότι δίνεται ο ΠΑΟΚ στο 1.35 από αυτού που παίζουν λεφτά, και όχι τώρα δεν κάνουν έτσι, ναι. 1.35 είναι απίστευτο. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Δεν είναι 1 προς 1.35 οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Για μένα. Ναι. Τώρα θα μου πεις, τα λεφτά του. Αλλά βγάζει αυτό το κλίμα της βεβαιότητας, της σιγουριάς. Δηλαδή ότι όλη η Ελλάδα πιστεύει ότι σαν έχει κρυθεί το πρωτάθλημα. Ναι, εγώ δεν το βλέπω αυτό. Είναι κακό. Έχει δείξει ιστορία του ΠΑΟΚ και πρόσφατα αλλά και παλιότερα ότι πολλές φορές εκεί ένα βήμα πριν την απόλυτη επιτυχία γίνονται 3 βήματα πίσω. Γιατί δεν αντέχει ο οργανισμός μια αγκέλα, μια αποτυχία. Ο περίγυρος δεν αντέχει. Ναι.
Ας το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Δηλαδή, όχι, απλά από εδώ και πέρα ο καθένας ατομικά, εμείς, εγώ, ο Σταύρος, ο Δημήτρης, ωραία, ο Κώστας, ο Τάσος, ο Γεράσιμος, ατομικά από εδώ και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Μάχη. Ένας αρκεί να κάνει κάτι λάθος την Κυριακή στο γήπεδο, ένας, για να δημιουργήσει μειονέκτημα στον ΠΑΟΚ. Αυτό ένας. Είναι ένα κομμάτι. Ένας. Υπάρχει και το καθαρά ποδοσφαιρικό. Ας το ποδοσφαιρικό. Ποδοσφαιρικό εγώ εκείνο λέω. Το ποδοσφαιρικό είναι ποδοσφαιρικό. Όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει. Ναι, δηλαδή έχει ο ΠΑΟΚ 15 στα 15, 10 στα 10 στο πρωτάθλημα. Φανταστείτε ότι είναι θαύμα να κάνει 17 στα 17. Γιατί μπορεί να χρειαστεί αυτό. Θαύμα δεν είναι, ρε φίλε, ποδοσφαιρικά, γιατί έχει καλή ομάδα. Τώρα εντάξει, μην υπερβάλλεις. Πού γίνεται αυτό, ρε, εσύ, 17-17. Ωραία, ρε φίλε. Ούτε η Μπαρτσελόνα το κάνει. Και το δύσκολο ήταν να το ρολάρεις. Φίλε, όταν ξεκινήσαμε το σερί, δεν είχαμε 2 στα 2. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Ή μάλλον είχαμε μία φορά 2 στα 2 που παίζαμε 2 σερί στην Τούμπα. Ναι. Με ενδιάμεσο παιχνίδι εκτός 2 στα 2 δεν είχαμε. Θέλω να πω. Και αυτό είναι θαύμα. Δεν είναι τίποτα σίγουρο. Εννοείται δεν είναι τίποτα σίγουρο. Όπως δείχνει αυτό το 1.35. Δεν είναι τίποτα σίγουρο. Παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Παίζει Αστέρας ΠΑΟΚ. Παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Σε πόσες στοιχηματικές το δίνει το 1.35. Εγώ μόνο στοίχημα έχω δει. Δεν και άλλοι εκεί, και άλλοι εκεί γύρω είναι. Ναι. Παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Παίζει Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και πέρα από το κάθε παιχνίδι είναι ο αριθμός. Είναι 8 μάτς. Δεν είναι 2. Είναι 24 διαθέσιμοι βαθμοί. Και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ένα προβάδισμα 2. Βαθμών, έχει τα δύο ντέρμπι στην Τούμπα, ωραία, αλλά και το πιο δύσκολο πρόγραμμα. Άρα τίποτα δεν είναι τελειωμένο. Να συνειδητοποιήσουμε όλη την πραγματικότητα. Ναι, ποντάρουμε θεωρητικά στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα είναι καλός και εκτός Τούμπας είναι καλός. Αλλά ο καλύτερος είναι. Ναι, δεν υπάρχει δηλαδή ομάδα. Δηλαδή, αν παίξουμε 10 φορές με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, θα κερδίσουμε τις 6-7. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να μην κάτσει μπίλια στις άλλες 3-4 φορές. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό είναι το άθλημα, αυτό αγαπήσαμε. Η μάχη συνεχίζεται. Τώρα κορυφώνεται, όχι. Τώρα είναι, ο μήνας είναι. Τέλη του Μάρτη θα ξέρουμε τι γίνεται. Έκανε ο ΠΑΟΚ το τρομακτικό αυτό σερί και είναι μόνο στο συν 2. Είναι μόνο συν 2 βαθμούς μπροστά. Μα υπολογίζαμε με 6 διπλά να πάρουμε το πρωτάθλημα. Εντάξει. Και πλέον μπορεί να χρειαστούν 8. Τι μπορεί. Όχι, εντάξει, και με 7 μπορεί. Αν κερδίσουμε τα ντέρμπι και η ΑΕΚ δεν κερδίσει στο Περιστέρι, μπορεί να χρειαστούμε 7. Φυσικά όλα αυτά. Έχουμε 5 παιχνίδια στην Τούμπα και 3 εκτός, εντάξει. Ναι. Όλα αυτά σχετίζονται και με το τι συμβαίνει γύρω-γύρω. Άλλη μία επίθεση σε άνθρωπο του ποδοσφαίρου το τελευταίο δίμηνο. Άλλη μία επίθεση. Αυτή τη φορά σε ποδοσφαιριστή που παίζει στον Ατρόμητο και ανήκει στον ΠΑΟΚ, στον Ουάρντα. Είναι βέβαιοι και στον Ατρόμητο και στον ΠΑΟΚ, προφανώς και ο Ουάρντα, ότι η επίθεση έχει να κάνει με οπαδικά κίνητρα. Δεν έχει σημασία να σκεφτούμε κόκκινη, κίτρινη, πράσινη ή μαύρη. Σημασία έχει να σκεφτούμε ότι ο υπόκοσμος του ποδοσφαίρου νιώθει πολύ άνετος να κάνει το οτιδήποτε επειδή δεν έχει συλληφθεί κανείς. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, ποιοι ήταν τώρα συγκεκριμένοι και ποιοι τους βάλανε είναι δευτερεύον, μόνο υπόθεση μπορούμε να κάνουμε. Το όλο θέμα είναι ότι εδώ και χρόνια γίνονται πολλά και δεν έχει εξηγνιαστεί καμία υπόθεση. Το όλο θέμα είναι ότι εδώ και από το Δεκέμβριο και μετά, όπως διαμορφώθηκε το σκηνικό, έχουν γίνει πολλές επιθέσεις. Πολλές. Και φυσικά δεν υπάρχει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Και τι σημαίνει αυτό, ότι οποιοδήποτε πλέον έχει την ευχέρεια να σκέφτεται, να οργανώνει και να εκτελεί τις επιθέσεις ανενόχλητος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αν επεκταθεί αυτό το φαινόμενο, χαιρετίσματα. Βλέπουν οι μεν, θα δουν και οι δε, θα δουν και οι υπόλοιποι. Ο καθένας μπορεί να πάρει το μήνυμα. Όλοι μπορούν να κάνουν. Μπορεί ανενόχλητος να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι αν ήταν κόκκινη, αν ήταν κίτρινη πίσω, αν ήταν πράσινη ή μαύρη αυτοί που επιτέθηκαν ή αυτοί που έβαλαν τους δύο πώς ήταν να επιτεθούν στον Ουάρντα. Ή στον Ασβεστά, στον Άρη ή στη γυναίκα του Βασάρα ή στον Γραμμένο με τις σφαίρες κτλ. Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν.
Ξέρουμε όμως ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αυτό ξέρουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η κατάσταση ξέφυγε εκεί γύρω στο 10-11 με πολλές τέτοιες επιθέσεις, 2010-2011. Πέρασαν ομαλά κάποια χρόνια. Γιατί γινόταν η δουλειά. Και τώρα πάλι έχουμε ένα επεισόδιο κάθε 2 εβδομάδες περίπου. Έτσι πάει. Άντε πάλι. Δεν είπα ρε φίλε και εσύ και οι υπόλοιποι ότι δίνει τον Άσο 1.35 του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Είπα ότι δίνει την κατάκτηση του πρωταθλήματος 1.35 για τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το φοβερό. Να τα διευκρινίζεις αυτά. Ναι. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι ένα παιχνίδι. Το ότι έχει περάσει το μήνυμα ότι τελείωσε το πρωτάθλημα σχεδόν με αυτό 1.35 με την αίσθηση που υπάρχει είναι το επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο για τον ΠΑΟΚ. Είναι και δυνατός ο ΠΑΟΚ. Δεν ισχύει. Είναι δυνατός. Είναι δυνατός. Και ποδοσφαιρικά και παρασκηνιακά είναι δυνατός. Δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε άγνοια σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Μαζεμένες γκέλες. Η μία πίσω από την άλλη. Μεσανατολικό για το αν θα πάμε στη Λαμία, δεν θα πάμε. Όχι, εγώ δεν θα μου πει, όχι, εντάξει, τι, ποιος είμαι εγώ, εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ, εγώ είμαι ΠΑΟΚ, εγώ είμαι έτσι, έτσι. Ναι, οκ. Okay. Μου λοχτά. Δεν χρειάζεται ένταση. Το ωραία. Πόσο επικίνδυνος είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ φαίνεται ακόμα και στα ημίχρονα των αγώνων του. Όργια γράφονταν. Όργια. Στο Σάββατο. ΠΑΟΚ. Όργια. Στο Λαμία ΠΑΟΚ. Όργια. Φανταστείτε καθένα... να γίνει γκέλα. Δεν είναι, δηλαδή. Πόσο επικίνδυνος είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ για τον εαυτό του. Όλοι να σοβαρευτούμε. Όλοι. Όλοι. Τα λέμε αυτά τώρα έτσι στα καλά. Ούτε η τοπάθεια είναι, ούτε καμιά φοβία, ούτε υπάρχει κανένα πρόβλημα για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Φαβορεί είναι ο ΠΑΟΚ. Όχι, να σου πω κάτι. Δεν είναι, την Κυριακή παίζουμε τον Ολυμπιακό. Το επόμενο τέσσερα παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αν κάποιο κάνει βλακεία μέσα στο γήπεδο, δεν τον κοιτά, τον σκοτώνει. Τέλος. Τον σκοτώνει επί τόπου. Που λέει ο λόγος. Ναι, και που λέει ο λόγος και που δεν λέει ο λόγος. Ωραία. Δεν έχει τώρα άουσου του, είναι φίλος μου, τον ξέρω από εκεί, πήγαμε από εδώ, πήγαμε από εκεί. Δεν υπάρχει. Τελειώσαμε, είναι οριακά τα πράγματα. Είμαστε στο πέναλτι. Όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί 40 χρόνια τώρα, 50 στην Αθήνα μοιράζονται τη μαρμίτα. Ωραία. Έχουν ενωθεί όλοι οι όμιλοι και μας σκισκίζουν. Δημιουργούν κλίμα εναντίον μας χωρίς λόγο. Τα ίδια γεγονότα, άλλη έκταση παίρνουν. Ωραία. Αν γίνονται στον ΠΑΟΚ και άλλη έκταση παίρνουν να γίνονται στην ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Εντάξει, υπάρχει μια πάγια πολιτική των ΜΜΕ της Αθήνας και του Λεκανοπεδίου γενικότερα, που εγώ δεν το λέω ως εμείς στη Θεσσαλονίκη και αυτή η Αθήνα και ξέρω εγώ και η Μακεδονομαχίστικα. Είναι συμφέροντα. Ωραία. Ό,τι πάτημα και να δώσει, το βρει μπροστά σου. Άρα ο καθένας ξεχωριστά δεν μπορεί να κάνει τη βλαχομαγκιά του. Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός. Ο ΠΑΟΚ ο ποδοσφαιρικός τη δουλειά του, η διοίκηση τη δικιά της, οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ τη δικιά τους. Ωραία. Με κάναν γκάλωπ χθες. Ναι. Αν είμαι ο πιο αντιπαθητικός, λέει ρεπόρτερ, στο Ραπτόπουλο. Δεν ξέρω ποιους άλλους έβαλε. Ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά. Σας έχω γραμμένο στα κύρια μου κανονικά, δηλαδή δεν τίθεται θέμα. Αλλά τι να πω, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Τι λέγαμε τώρα. Α, και ο παδός στη δουλειά του. Η δουλειά του είναι ηχητική βία. Τέλος, τελειώνει εκεί. Τελειώνει εκεί. Μπαίνει μέσα σφύριγμα, μπινελίκι, ιστορίες, το άλλο εκεί. Να μην μπορούν να αλλάξουν πάσα οι άλλοι. 28.701 και 3.500 τραμπατζίδες που θα μπουν, 31.000 ξέρω πόσο θα είναι, 30. Ωραία. Μόνο φωνή. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, σε λίγο οι πληροφορίες υπάρχουν για το θέμα του Άρντα. Σε λίγο το τι ακριβώς συμβαίνει με τα τελευταία εισιτήρια τα οποία δίνει η ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Όλα τα υπόλοιπα έχουμε και κάποια θέματα στα υπόλοιπα τμήματα. Μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε και το μήνυμα στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε συζητήσεις, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ για πολλά και διάφορα, κυρίως για το ποδόσφαιρο.
Φίλος αναρωτιέται αν μια τέτοια επίθεση γίνοντας στη Θεσσαλονίκη σε έναν δανεικό ποδοσφαιριστή από ομάδα της Αθήνας από το πρωί πόσες ώρες θα είχαν ενημέρωση στα κανάλια. Εντάξει, είναι και αυτή μια άλλη διάσταση. Είναι η αλήθεια. Και το έχουμε καταδείξει και έχουμε αποδείξει πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζεται ειδικά φέτος ο ΠΑΟΚ για θέματα εντός γηπέδου, για θέματα εκτός γηπέδου σε σχέση με τους άλλους. Το βλέπετε όλοι έτσι ότι γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί αντιπάθεια για τον ΠΑΟΚ. Το επιχειρούν με πάρα πολλούς τρόπους. Είναι η αλήθεια. Προχωράμε. Θα μιλήσουμε σε λίγο για το θέμα του Άρτα. Δυστυχώς είναι σήμερα από τα πρώτα στην επικαιρότητα. Ευτυχώς από τα θέματα τα πρώτα είναι και το τι συμβαίνει στην Τούμπα από τις 3 η ώρα τα μεσάνυχτα. Κάποτε πηγαίναμε στο Acid εκείνη την ώρα, τώρα έχει εισιτήρια. Έχεις πάει στο Acid ποτέ? Όχι, ακουστά το έχω. Δημήτρη, δεν ήσουν και πατριμένος τότε. Ναι. Τα δύο αυτά είναι ωραίο θέματα κλαμπ, και από εκεί πέρα. Στο Κιστινιά Τούμπας γίνει ένα τέτοιο κλαμπ. Με τις ίδιες παροχές. Τα ποδοσφαιρικά ζητήματα για την προετοιμασία των ομάδων. Βλέπουμε και την ΑΕΚ η οποία βρίσκεται ήδη στο Κίεβο για να δώσει το ευρωπαϊκό της παιχνίδι αύριο εκεί. Πέμπτη. Στο παγωμένο Κίεβο. Ω, ωραία. Είναι άσπρο. Βαρύ γήπεδο και τέτοια. Το Κίεβο. Τσάρτερ ή με τις γραμμές, Μουζενίδης. Δεν ξέρω. Μάλλον τσάρτερ. Θα είναι. Έχουμε και τα άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Την προετοιμασία του ΠΑΟΚ λέγαμε. Με μικροπροβλήματα από ό,τι φαίνεται για τον Πέλκα και τον Κάμπος. Οι δύο ποδοσφαιριστές που κάνουν την αποθεραπεία τους. Όλα δείχνουν ότι θα είναι καλά εν ώψη Κυριακής. Θα είναι διαθέσιμοι για να παίξουν κόντρα στον Ολυμπιακό. Να κάνουν και δύο προπονήσεις τρεις όμως. Ναι. Και ο Ολυμπιακός που αντιμετώπιζαν ποδοσφαιριστού κάποια προβλήματα. Αναστήθηκαν αυτή τη βδομάδα. Και αυτή είναι καλά και λογικά και ο Ολυμπιακός θα είναι σχεδόν πλήρης. Έγκυλση σε παίζουνε. Είναι διαθέσιμη. Είναι διαθέσιμη και αυτή. Ας αναλύσουμε λίγο την δεκάδα Ολυμπιακού. Πρωτό. Καλά συμμετέχει. Συμπαθητικός, ναι. Ο Μαρ, κανονικό δεξιμπακ, Κούτρης. Εκεί ποντάρουμε. Εκεί η ηχητική βία όταν παίρνει την μπάλα αυτός. Για να κάνουμε λίγο scouting report. Ωραία. Εκεί πέφτει το και λίγο η μαυρίλα πάνω του. Ωραία. Πιθανότατα ποτεία Σισε, λέω εγώ. Αν είναι ο Σισε καλά. Ναι. Δεν μπορώ να δω Νικολάου. Δηλαδή θα είναι μέγα δώρο αυτό άμα συμβεί. Στα χαφ. Ρωμαό, Ζιλέτ. Γιατί? Γιατί ποιος άλλος μπορεί να πει. Ρωμαό, Ταχτσίδης, ο Φόε. Ταχτσίδης, ρε. Ταχτσίδη, ξέρεις τον Ταχτσίδη. Ταχτσίδης, Ρωμαό τότε. Και Ζιλέτ. 4-3-3 θα παραθαθούν. Ο Φόε. Ο Φόε δεν τον βάζουν σε τέτοια παιχνίδια. Γιατί? Γιατί δεν τρέχει. Δεν μαρκάρει. Ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Ποιοτικός, εγώ μου, αλλά δεν μαρκάρει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Φορτούνης. Μέσα. Άρα πού θα πάει ο Φορτούνης? Εδώ σε θέλω. Δεν ξέρω. 4-2-3-1 θα παίξει αναγκαστικά. Ναι. Ωραία. Άρα πάει με Ταχτσίδη Ρωμαό. Το Φορτούνη μπροστά τους. Μπροστά τους το Φορτούνη. Δεξιά λογικά τον Μπάρντο. Αριστερά τον Μιραλάς και στην κορυφή τον Ασερυφά. Έξω ο Μάριν. Γιατί δεν ξεκινάει όλα τα παιχνίδια ο Μάριν. Α, μπορεί να παίξει ο Μάριν αντί του Μπάρντο δεξιά. Πολύ καλή ομάδα. Μια χαρά παίκτες έχει, η ομάδα δεν είναι μια χαρά παίκτες. Σε σχέση με τον κλασικό Ολυμπιακό είναι ένα... Τι λένε αυτοί? Τι είπανε? Προχωράμε. Εντάξει, κοίτα, αν βάλει το Μάριν, κερδίζει στη δημιουργία, χάνει σε άμυνα. Ποια είναι η προτεραιότητα του Ολυμπιακού? Άποψη ενός γνώστη του Ολυμπιακού, φίλο Ολυμπιακού, δύο χαφ και ο Φόε στο 10. Και όχι ο Φορτούνης. Άρα Ρωμαό, Ταχτσίδη και ο Φόε μπροστά τους. Λέει εδώ ο φίλο Ολυμπιακός που
Γνωρίζει καλά τα δεδομένα του Ολυμπιακού και το πώς αντιμετωπίζει τα παιχνίδια του. Ποια είπε τα δύο αμυντικά χαφ? Ρωμαό Ταξίδι. Προβληματίζεσαι? Όχι. Υπερτερούν αυτοί στο κέντρο, προβληματίζεσαι? Υπερτερούν στο κέντρο. Σε δύναμη υπερτερούν. Λίγο ανήσυχο. Σε δύναμη υπερτερούν. Εμείς το μεγάλο μας ατού στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι η τακτική συνείδηση, την οποία δεν έχουν αυτοί. Και έχουν νέο προπονητή, ο οποίος προσπαθεί να βάλει τώρα στοιχεία στην ομάδα. Άρα είναι λίγο δύσκολο να υπάρχει συγχρονισμός στις κινήσεις τους. Έως απίθανο. Φίλος εκτιμάει ότι αν δεν βάλει τον Οφόε στο παιχνίδι, θα κατέβει συνέντευξη τύπου ο Λεμονής ή ο Βρέντζος, γιατί ο Γκαρσία θα είναι στο αεροδρόμιο. Έτσι γράφει ο φίλος εδώ. Ότι οπωσδήποτε θα είναι ο Οφόε στο γήπεδο. Και όχι ο Φορτούνης. Α, ο φίλος Ολυμπιακός εδώ γράφει ότι φυσικά υπερτερούμε με Ρωμαό Ταξίδι. Έτσι γράφει. Ναι. Και δεν απαντάς εσύ. Εντάξει ρε φίλε, με Ρωμαό Ταξίδι τι, απέναντι σε ποιον? Σε Κάνιες Μαουρίτσιο ή Σάχοφ Μαουρίτσιο? Στο οποιοδήποτε προφανώς δίδυμο. Δεν ξέρω. Λέει εδώ ο φίλος Ολυμπιακός, με Ρωμαό Ταξίδι εκείνη υπερτερούμε. Είναι το μόνο σημείο για μένα που είναι σχετικά ισορροπημένο. Αλλά στο 10 second striker είμαι καλύτερος. Γιατί σεντερφόρ δεν έχει καλό Ολυμπιακός? Έχει, πολύ καλό. Τερματοφύλακα δεν έχει καλό? Καλό έχει. Ούτε εκεί υπερτερείς. Τι λες που δεν υπερτερείς τερματοφύλακα? Ούτε στο τέρμα, ούτε σεντερφόρ. 21 έχει φάει. Η ομάδα έχει φάει 21. Πρώτο έπεσε στα περισσότερα. Η ομάδα του. Έχει σώσει πάρα πολλά. Έχει πολύ παραπάνω δουλειά. Κοίτα τι έγινε εκεί επειδή ήρθε ο λογαριασμός λίγο φουσκωμένος. Να φίλε, εσύ που έγραφε νωρίτερα ρεπορτάζ στο ε για τον Ουάρντα. Ακριβώς αυτό που έθεσες για το ε και τα λοιπά, ρεπορτάζ για τον Ουάρντα. Με όλες τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ το όλο θέμα για τα αγωνιστικά έχει να κάνει με τον παρτενέρ του Μαωρίσιο, το γνωστό θέμα του ΠΑΟΚ που έχει εδώ και λίγες εβδομάδες. Και το εξτρέμ. Και αν θα, εφόσον είναι καλά ο Κάμπος, εντάξει θα δούμε, και αν θα εμπιστευτεί τον Μπίσεσβαρ για τον συγκεκριμένο αγώνα ή αν υπάρχουν κάποιες άλλες σκέψεις. Ο Μπίσεσβαρ που είναι καλά, είναι φορμαρισμένος, κάνει δίδυμο με τον Βιερίνια, έχει στιγμές που κρίνουν παιχνίδια, αλλά όπως ξέρουμε και πέρυσι ο προπονητής του και φέτος έχουν αυτό το ερωτηματικό με την αντοχή του, με τα τρεξίματά του, με τη διάρκεια του στην απόδοση. Τι είναι καλύτερα να τον δείξει, 60 λεπτά ή 30? Δεν ξέρω. Ε? Δεν ξέρω. Έτσι και επαναλαμβάνω ότι αυτό ισχύει για τον Μπίσεσβαρ και για τους δύο προπονητές που είχε. Και πέρυσι και φέτος. Και νομίζω ότι πλέον όλοι για το... Για μένα είναι χειμερινός ποδοσφαιριστής, αυτή είναι η εποχή του. Και πέρυσι αυτή ήταν η εποχή του. Και κάπου εκεί μέσα Απρίλη τον αποσύρεις που φτιάχνουν οι ζέστες. Μέσα Απρίλη πήρε το κύπελο. Ναι. Μέσα Απρίλη προς Μάιο πήρε το κύπελο. Και μετά εξαφανίστηκε. Το ψάχναμε. Όχι μόνο αυτός. Όλοι. Πριν του Βαρέλα. Γράφεται στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού θα παίξουν με Ταξίδι και ο Φόε. Σε συνδυασμό με τις συμπληγάδες πέτρες που έχουν στόπερ θα περάσουν αμυντικά εφιαλτικές στιγμές. Εντάξει, ο Πρίγκοβιτς είναι στη σωματοδομή που βολεύει τα στόπερ τους. Το θέμα είναι ο Πέλκας σε αυτή την περίπτωση. Από το πόσο θα κινηθεί στο μεσοδιάστημα έξυπνα. Αν κινηθεί ο έξυπνα ο Πέλκας, ούτε θα τον βλέπουν. Ο ΠΑΟΚ που κρατά, αλλά έχει τον βασικό του κορμό καλά, με τον Πασχαλάκη, με τα δύο στόπερ, με τα δύο πλάγια μπακ που ηγούνται όλες τις προσπάθειες. Με τον Μαωρίτσιο και επαναλαμβάνουμε ένα ακόμη χαφ. Με τον Πέλκα προφανώς το 10. Τους δύο ακραίους τους ψάχνουμε. Με όλα τα δεδομένα και τον Μπρίγκοβιτς φυσικά στην κορυφή της επίθεσης. Αυτά ίσχυουν εξ αρχής, αυτά ίσχυουν και σήμερα Τετάρτη. Μένουν άλλες τρεις προπονήσεις για να δούμε πώς θα κυλήσει η προετοιμασία και πώς θα τελειώσει η προετοιμασία για τον συγκεκριμένο αγώνα.
Φίλοι ρωτάνε αν υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, δεν έχει βγει ανακοίνωση για sold out. Συμπληρώνεται σε λίγο ένα τετράωρο με τα εκδοτήρια ανοιχτά και πριν από καμιά ώρα είχαμε ενημέρωση και πλάνα από την Τούμπα με αρκετά μεγάλη ουρά. Το περιμένουμε να δούμε πότε θα ανακοινωθεί το sold out, όχι τίποτα άλλο, γιατί θα ανακοινωθεί απλά για να μην ταλαιπωρείται άλλος κόσμος και να μην ψάχνει για εισιτήρια. Αυτό είναι το θέμα. Οι εισιτήρια που κοστίζουν σε αυτό το παιχνίδι 15 ευρώ στα πέταλα, 15 ευρώ στην 4 και στην 8, 25 ευρώ στις θύρες 5 και 6, στις θύρες 2 και 3 30 ευρώ, στη θύρα 1 40 ευρώ και στα VIP 3 και 4 του ρόφου 150 ευρώ. Συνήθως αυτά τα VIP μένουν απόλυτα, συνήθως σε κάποια παιχνίδια, γιατί και 150 ευρώ είναι πολλά τα λεφτά. Τώρα αφανώς... Σύνδεσαι έχουν 120 πάντως. Είναι και τώρα, από τα 15 ξεκινάει. Όχι, 120 έχουν τα... Ναι, λες τη διαφορά. Από τις 9... Δεν θα μείνουν εισιτήρια, αυτό είναι το μόνο σύμβολο. Από τις 9 ξεκινήσει η διάθεση. Και τα 150 θα φύγουν. Και προχωράει. Τώρα, δυστυχώς να πούμε, δυστυχώς, από χθες στο διαδίκτυο υπήρχαν κάποια φαινόμενα έτσι μαύρης αγοράς. Εντάξει, κάποιοι και... που θέλουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Εντάξει, να... αυτοί τώρα πάνε σε οικονομικό έγκλημα, εντάξει. Ναι, ναι. Ειδικά ο άλλος που έκρυψε μόνο το όνομά του και είχε μέσα τα στοιχεία όλα κανονικά. Αυτό να πάρει τον μέσα. Είναι μια να τελειώνουμε. Ανοησία αυτή. Έχω ζήσει εγώ μαύρη αγορά ακραία στην Αθήνα. Καλά, μαύρη αγορά υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, έτσι, σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ζήσει και στο εξωτερικό μαύρη αγορά. Όχι από Έλληνες, σε παιχνίδια ελληνικών ομάδων. Σε ποιο είχαμε πάει, στο Λεβερκούζεν Μπαρτσελόνα. Ναι. Παντού υπάρχει αυτό. Αλλά δεν μπορεί και να το καφιέσαι. Και ειδικά αυτό που συμβαίνει τώρα σε αυτό το παιχνίδι. Με ανθρώπους που θέλουν να βγάλουν λεφτά. Πήγαμε Λεβερκούζεν Μπαρτσελόνα και πανηγύριζαμε τα γκολ του Ζηρού στο Καρεσκάκι. Να τα λες αυτά, εντάξει. Ένα πέταλο ολόκληρο. Ναι. Πώς έγινε αυτό, πώς μαζευτήκαμε σε εκείνη την κερκίδα όλοι οι Έλληνες, το κατάλαβες ποτέ? Άνθρωποι που ήταν κοντά στη Λεβερκούζεν είχαν εξασφαλίσει πολλά εισιτήρια. Ναι. Ελπίζουμε ότι σε λίγο θα έχουμε μια επικοινωνία και μια συζήτηση για αυτό το θέμα με τον Ουάρντα και τι ακριβώς συνέβη. Από το βράδυ ουσιαστικά, εντάξει, από το πρωί, ας πούμε ότι έγινε γνωστό πως ο ποδοσφαιριστής που παίζει στον Ατρόμητο και ανήκει στον ΠΑΟΚ βρισκόταν στην περιοχή της Κεσαριανής, παρακολουθούσε μαζί με φίλο του σε κάποιο μαγαζί τους αγώνες του Champions League και μόλις τελείωσαν τα παιχνίδια και ήθελε να φύγει, δέχθηκε επίθεση από δύο κουκουλοφόρους. Με βάση αυτά που και ο ίδιος καταγγέλει, αλλά και ο φίλος του Αιγύπτου, γιατί επαναλαμβάνουμε είχε και φίλος του μαζί, πήγαινε στο πάρκινγκ να πάρει το αυτοκίνητο και δύο άντρες με κουκούλες, έχοντας και μαχαίρι και όπλο, τα οποία είδαν οι δύο, άρχισαν να τον βρίζουν και να τον απειλούν. Προφανώς άκουσε ο Ουάρντα τι του έλεγαν, ξέρει και ελληνικά, και γι' αυτό βγαίνει το συμπέρασμα από τις τοποθετήσεις της ΠΑΕ Ατρόμητος και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από αυτά που άκουσε ο Ουάρντα, ότι μιλάμε για επίθεση που αφορούσε... Είχε οπαδική άβρα. Ναι. Θέματα ποδοσφαιρικά. Ευτυχώς ο Ουάρντα με το που κατάλαβε τι συνέβη άρχισε να τρέχει και ο φίλος του μπήκαν σε ένα μαγαζί, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και από εκεί πέρα, εντάξει, πήγε στο αστυνομικό τμήμα να καταθέσει. Οι δύο φυσικά εξαφανίστηκαν και το όλο θέμα έχει να κάνει με το ότι τώρα ο Ουάρντα έχει σοκαριστεί. Αυτό έλεγε. Δεν πήγε στην προπόνηση, δεν... Πήγε να κοιμηθεί, δεν πήγε σπίρου του καν, πήγε σε ξενοδοχείο. Είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Τώρα, τι θα κάνει, πότε θα μπει,
θα παίξει, δεν θα παίξει κτλ. Κτλ. Αυτό. Τι να πεις, άνθρωπος είναι, από εκείνον εξαρτάται. Από τον ΠΑΟΚ μίλησαν αρκετές φορές μαζί του. Έτσι, φυσικά ενδιαφέρονται, φυσικά είναι άνθρωπος δικός του. Το ουσιακό στοιχείο του ΠΑΟΚ. Ναι. Και έχει και φιλικές σχέσεις, είναι, έχει εδώ άνθρωπος, έχει φίλους. Στελέχη της ΠΑΟΚ. Κατάλαβαν στον ΠΑΟΚ ότι, από τον φόβο που μάλλον έβγαλε, ότι για να τον βοηθήσουν πρέπει να ασχοληθούν με την ασφάλειά του. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να δεσμεύεται στον Ουάρντα για να τον βοηθήσει, ότι θα έχεις από εδώ και πέρα φύλαξη. Ότι από εδώ και πέρα ο Ουάρντα θα είναι στην Αθήνα με φύλαξη. Θα έχει άνδρες, security να πούμε, που θα τον ακολουθούν. Ντροπή. Ντροπή, αλλά έτσι έκριναν απαραίτητο, έτσι έκριναν ότι έπρεπε να τον βοηθήσουν. Γιατί προφανώς άκουσαν πράγματα, δεν ξέρω τι άκουσαν, ίσως θα μας πούνε αργότερα, τι θέλει, τι λέει και πόσο σοκαρισμένος είναι. Αυτό που αποφάσισαν είναι να τον βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο. Η θέση του ΠΑΟΚ, για να πάμε σε λίγο στον Ατρόμητο, είναι ότι δεν έχει σημασία να καταδικάσουμε την επίθεση, προφανώς οπαδικού χαρακτήρα στον Ουάρντα, οι επιθέσεις οπαδικού χαρακτήρα έχουν αυξηθεί και πλέον πρέπει να γίνει προτεραιότητα η εξιχνίασή τους, ώστε να αντιληφθεί ξεκάθαρο ο υπόκοσμος πως δεν μπορεί να επηρεάσει καταστάσεις στην κοινωνία και το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να πάμε στην Αθήνα να καλησπερίσουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ Ατρόμητος, τον κύριο Γαλαριώτη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είστε καλά. Τι κάνετε? Καλά, καλά εσείς. Καλά στα λέμε. Δυστυχώς ασχολούμαστε με τέτοια περιστατικά και όχι με το ποδόσφαιρο, στο οποίο πράγματι, κύριε Γαλαριώτη, ο Ατρόμητος μας έχει προσφέρει πολύ ωραίες στιγμές φέτος. Είναι η αλήθεια. Ναι. Και είναι άξια ψηλά. Αλλά φτάνουμε σε κάτι τις ημέρες που ασχολούμαστε με απίστευτα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, έχετε μιλήσει εσείς με τον Ουάρντα? Ναι, μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή μαζί του. Τι ώρα περίπου? Ήταν γύρω στις 2 παρατέταρτο. Μάλιστα. Δηλαδή, μόλις είχε φτάσει στο αστυνομικό τμήμα, μιλήσαμε μαζί. Βρέθηκα και εγώ στο πλευρό του λίγο αργότερα. Είναι καλά στην υγεία του, όπως έχει γίνει γνωστό. Ναι. Και όπως μου είπε και θέλει να βγει προς τα έξω αυτό, είναι συγκεντρωμένος για το παιχνίδι της Δευτέρας που έρχεται με την ΑΕΚ. Μάλιστα. Από τις πρώτες στιγμές δηλαδή ξεπέρασε τον όποιο φόβο και σας λέει ότι... Okay... Εντάξει, ήταν σοκαρισμένος από την πρώτη στιγμή, ήταν μια πρωτόγνωρη στιγμή, νομίζω για τον κάθε ποδοσφαιριστή θα ήταν πρωτόγνωρο. Ήταν πάρα πολύ τρομαγμένος, εντάξει, με την βοήθεια και από εμάς όλους, από όλους τους ανθρώπους του Ατρομήτου. Βρεθήκαμε στο πλευρό του, προσπάθησαμε να τον χαλαρώσουμε. Αυτή τη στιγμή πολύ καλύτερα. Σήμερα δηλαδή που έχουμε μιλήσει είναι πολύ καλύτερα. Ένα-δύο πράγματα, κύριε Γαριώτη, για το γεγονός, όπως σας το είπα, όπως καταλάβατε, τι ακριβώς συνέβη? Εντάξει, από τη στιγμή που δεν του έχουν κλέψει, να το πούμε έτσι, κάτι, δεν του ζητήσανε κάποια χρήματα ή να του κλέψουν, ας πούμε, το αυτοκίνητο που ήταν εκείνη τη στιγμή, θεωρούμε ότι δεν είναι θέμα ληστείας. Μάλλον πηγαίνει προς το παδικό, αλλά αυτό θα το κρίνει η αστυνομία, έτσι, δεν είναι, ακόμα είναι πολύ κοντινό το συμβάν. Και νομίζω θα ασχοληθεί η αστυνομία με αυτό. Από αυτά που του είπανε και κατάλαβε, γιατί καταλαβαίνει ελληνικά, δεν βγαίνει κάποιο συμπέρασμα? Επειδή τον ρώτησα, δεν έχει ακούσει κάτι. Ήταν τρομοκρατημένος την ώρα που είδε δύο κουκουλοφόρους να έρχονται προς τα πάνω του με μαχαίρι και με όπλο, και δεν έχει συγκρατήσει κάτι. Δηλαδή δεν κατάλαβε να του λένε κάτι, απλά το ότι έγινε μια κίνηση προς τα πάνω του, μια επίθεση, και αυτό τον έκανε στο να φύγει από το σημείο και να προσπαθήσει να βρει κάποια βοήθεια. Αυτή η λεπτομέρεια ότι πήγαινε καταγραφή το περιστατικό μέσα από κινητό, το ακούσατε, το είπε? Ναι. Ή...
Ισχύει. Αυτό δεν το γνωρίζω. Α. Δεν το γνωρίζω αν έχει συμβεί. Όχι, όχι, δεν μου έχει πει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Εντάξει, προφανώς αν συνέβη κάτι τέτοιο, φαντάζομαι ότι θα ήταν, πάει πιο πολύ προς το σενάριο που είπαμε πριν. Ναι. Πάντως και εσείς και ο ΠΑΟΚ που ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή, μιλάτε ναι. για οπαδική βία, για οπαδικό θέμα. Εντάξει, δεν έχει υπάρξει κάποιο φαινόμενο ληστείας. Αυτό δεν του ζητήσανε ναι. κάτι. Θεωρώ ότι αυτό θα το έδειχνε. Αλλά εντάξει, τίποτα δεν μπορεί να φανεί, γιατί μπορεί να ήταν και αυτό, και επειδή ο Βάρντα είναι ένα διάσημο πρόσωπο, ας πούμε, και έτρεξε, δεν τον προλάβανε, δεν ξέρω, μπορεί να μην καταφέρω να κάνουμε και τη ληστεία ενδεχομένως. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό πρέπει να το κρίνει η αστυνομία, δεν το γνωρίζουμε. Εμείς και με τα στοιχεία που θα έχει και με τους μάρτυρες ναι. που ήταν εκεί στο συμβάν. Προφανώς τώρα εσείς σαν Ατρόμητος, είτε για τον Ουάρντ είτε για άλλο μέλος κτλ. Δεν είχατε κάποια απειλή νωρίτερα ή οτιδήποτε, κάποιο σημάδι, έτσι? Όχι, δεν είχε υπάρξει κάτι. Όχι, όχι, δεν είχε υπάρξει κάτι. Εντάξει, νομίζω όπως είπα και προηγουμένως, είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και όπως αναφέραμε και στην ανακοίνωση που βγάλαμε, εννοείται πως το καταδικάζουμε και ευχόμαστε και να μην ξανασυμβεί ούτε σε ποδοσφαιριστή άλλης ομάδας. Είναι κάτι που, εντάξει, όταν υπάρχει κάτι οπαδικό, είναι μεταξύ οπαδών. Όταν τώρα, άμα έχει μπλέξει και ποδοσφαιριστής μέσα σε κάτι τέτοιο, είναι πολύ άσχημο. Ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου και μετά. Ναι, ναι, το τελευταίο διάστημα, όπως βλέπετε, επίθεση δέχτηκε δημοσιογράφος. Σφαίρα στο πρόεδρο της ΕΠΟ. Καμένο αυτοκίνητο τη συζύγου του κυρίου Βασάρα, τη κυρία. Ναι. Πολλά. Κάθε εβδομάδα σχεδόν, κάθε εβδομάδα κάτι συμβαίνει. Εντάξει, πρέπει να υπάρξει τώρα μία από τους αρμόδιους, έτσι, μία καλύτερη, ένα καλύτερο βλέμμα των πραγμάτων, να το πούμε έτσι, και να δούνε, να το κοιτάξουν λίγο περισσότερο, να γίνουν κάποιες ενέργειες, για να μην ξαναυπάρξουν ανάλογα φαινόμενα. Από τον ΠΑΟΚ που μίλησαν με τον Ουάρντα, αποφάσισαν, και ίσως το ξέρετε, και έτσι αναφέρουν, ότι θα τον προστατεύσουν. Δηλαδή ότι θα ασχοληθούμε με την ασφάλεια του παίχτη. Είναι κάτι που έχει βγει από τον ΠΑΟΚ. Ακόμα δεν έχουμε εμείς κάποια ενημέρωση περί αυτού. Ωστόσο και εμείς έχουμε λάβει τα μέτρα μας. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που προστατεύουν τον παίχτη. Μάλιστα. Και αν θέλετε να μας επαναλάβετε... Από χθες το βράδυ, δηλαδή, με το που συνέβη, βρέθηκαν αρκετά άτομα κοντά του και κάποιοι είναι αυτοί που τον προστατεύουν. Αν θέλετε να μας επαναλάβετε τι ακριβώς σας είπε ο Βάρντα αυτές τις τελευταίες ώρες. Εντάξει, τώρα που μιλήσαμε την τελευταία στιγμή, δεν έκανε προπόνηση σήμερα. Είχαμε πρωινή, δεν πήγε στην πρωινή προπόνηση, λόγω, εντάξει, λογικό είναι λόγω του σοκ που έχει υποστεί. Αλλά όπως μου είπε, νιώθει πολύ έτοιμος για το παιχνίδι της Δευτέρας. Θα επανέλθει στις προπονήσεις, εννοείται αυτό. Και θέλει πολύ να είναι έτοιμος γι' αυτό. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ευχαριστούμε και καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Καλή συνέχεια. Τίποτα, να είστε καλά. Να είστε και καλά, με την νίκη τη Δευτέρα. Να τα δούμε στα ίσα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κρατάμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία που μας έδωσε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Ατρομήτου. Και το τελευταίο, ότι ο Αιγύπτιος προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ. Δεν πήγε βέβαια στην προπόνηση, αλλά σκέφτεται ότι όλα καλά, θα είναι παρόν στον αγώνα της Δευτέρας με την ΑΕΚ. Άμα είναι καλά και άμα το ξεπεράσει, οκ. Okay. Είναι σημαντικό, απλά απ' την άλλη να μην το ξεχάσουμε. Δηλαδή, να μην ξεχάσουμε τι συνέβη και με αυτόν, τι συνέβη και με τον Ασβεστά, τι συνέβη και με το Γραμμένο, τι συνέβη και με... Και επαναλαμβάνουμε, δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Ούτε υποθέτουμε, ούτε φωτογραφίζουμε κτλ. Δεν ξέρουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι παίρνουν κουράγιο όλοι αυτοί του υποκόσμου, ότι καταστρώνουν σχέδια ανενόχλητοι για να συνεχίσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και περνάνε πολύ άσχημα μηνύματα. Προς όλους. Προς όλους. Αυτό είναι, ότι μπορούν να τρομοκρατήσουν και να επηρεάσουν καταστάσεις μέσα από τέτοιες κινήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν. Φίλος σημειώνει ότι οι εικόνες και τα στιγμιότυπα των τελευταίων ημερών δείχνουν τη διαφορά του ΠΑΟΚ με τους άλλους συλλόγους. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Κλείνουμε την πρώτη ώρα, αφού αναφέραμε όλα τα στοιχεία και από τον ΠΑΟΚ, ακούσαμε και τον εκπρόσωπο του Ατρομήτου για τον Αιγύπτιο ποδοσφαιριστή, ο οποίος μας απασχολεί εδώ και 1,5 χρόνο για τόσα θέματα. Αλήθεια είναι ότι κυρίως
μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα για τις εκπληκτικές του ποδοσφαιρικές επιδόσεις. Είναι μέσα στους κορυφαίους του πρωταθλήματος. Ίσως και αυτό να έχει σχέση με την επίθεση. Τι να πω, είναι και αυτό. Μπορεί να είναι σχετικό και αυτό. Προχωράμε 15 λεπτά μετά τη μία. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε sold out. Τι γίνεται? Όχι, Τώρα στο διάλειμμα. Τώρα, αυτές τα τελευταία λεπτά. Όχι. Όχι. Άρα εισιτήρια υπάρχουν ακόμα. Και δεν ανακοινώνει και. Ξέρω, τελείωσαν στην 4, τελείωσαν στην 8, τελείωσαν στην. Δεν ανακοινώνει και κάθε θύρα ξεχωριστά. Λογικά θα έχουμε ενημέρωση τα επόμενα λεπτά για να ξέρει και ο κόσμος. Δηλαδή, να πάει στην Τούμπα ο κόσμος. Να μην πάει. Αυτό είναι το θέμα μας. 4 ώρες αφού άνοιξαν τα εκδοτήρια και βλέπουμε και τις φωτογραφίες όπου είναι τα ταμεία, 7-8 ταμεία. Ναι, ένας χώρος με κάγκελα και τα λοιπά είναι, εξυπηρετούνται ταυτόχρονα 6-7-8 άνθρωποι και αυτό είναι το θετικό μέσα στην όλη αυτή μικρή αλλά ευχάριστη ταλαιπωρία. Για να εξασφαλίσεις ένα εισιτήριο για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ακούστε νωρίτερα τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ Ατρόμητος, τον κύριο Γαλαριώτη, που μίλησε με τον Ουάρντα, τον κύριο Χρήστο Γαλαριώτη, που μίλησε με τον Ουάρντα, ναι μεν σοκαρισμένος, ναι μεν δεν πήγε στην προπόνηση, ναι μεν κοιμήθηκε αλλού, πολλά ναι μεν, αλλά okay, σιγά σιγά ισορροπεί, σκέφτεται τη δουλειά του, τις προπονήσεις και το επόμενο παιχνίδι της ομάδας του θα το ξεπεράσει και αυτό ο Βάρντα για να συνεχίσει τις υποχρεώσεις του. Ο νεότερος φίλος που έγραψε για τις εικόνες που είναι τόσο διαφορετικές μας το συμπλήρωσε. Λοιπόν, από τη μία μεριά ο Βαρέλα κλαίγοντας με το γιο του, από την άλλη το κλάμα του Μποτία. Απ' τη μία η οπαδή του ΠΑΟΚ στον Λόφο, στη Λαμία. Από την άλλη, κονδυλοφόροι να φωτογραφίζουν τον κόσμο του ΠΑΟΚ για τυχόν επεισόδια. Από τη μία ουρές. Επειδή τον είχα, τον ξέρω αυτόν τον τύπο. Να τον λυπάσαι, φίλε. Από τη μία ουρές στην Τούμπα με τον κόσμο τα ξημερώματα. Και από την άλλη, τραμπούκι που απειλούν ποδοσφαιριστές. Ναι. Είναι οι εικόνες πολύ διαφορετικές, αλλά βλέπετε κι εσείς πόσο μεγάλη προσπάθεια γίνεται έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια εικόνα ενός μισητού ΠΑΟΚ, ενός ΠΑΟΚ ξέρω εγώ, που ευνοείται, ενός ΠΑΟΚ που δεν αξίζει. Βεβαίως τα επιχειρήματα τα συγκρίνουμε, τα βλέπουμε, τα γράφουμε και δεν πέφτει τίποτα κάτω. Από τα πιο απλά, με το πώς προβάλλεται ξέρω εγώ, η φωτογραφία του Πέλκα να σκοράρει από θέση offside και το πώς θάβεται η φωτογραφία του Βράνιες να σκοράρει πάλι από θέση offside. Μέχρι τα πιο σύνθετα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι απλό ή σύνθετο το ότι ακόμα και αυτά τα χρόνια που άλλαξε η κατάσταση είναι αυτονόητο να παίζει ο κάθε ακρίβος ο Αθηναίος στην ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό ή ο κάθε πυρότης στον Ολυμπιακό, αλλά θα γίνει όχαμος. Θα γίνει συλλαλητήριο, θα πάνε στη Βουλή, δεν ξέρω που θα πάνε. Αν τυχόν οριστεί Θεσσαλονίκη στον ΠΑΟΚ, που δεν ορίζεται. Αλλά λέω πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Ναι, γιατί δεν ορίζεται. Δεν είναι τα πιο σοφά που είχε πει ο Ίβιτς δημοσίως. Γραμμένο το είδε και αυτό νομίζω. Γραμμένο το είδε. Όχι, δίκιο έχει, εντάξει, ό,τι και δίκιο είναι. Έχει, ναι. Το είπε δημόσια, ήταν ο μόνος που το είπε δημόσια. Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Όλη αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση. Είναι πολύ. Είναι πολλοί έτσι, είναι πολλοί με όμικρον γιώτα. Αυτοί που προσπαθούν να αλλάξουν τις εντυπώσεις είναι πολλοί, ο καθένας με διάφορο, με άλλο κίνητρο. Ναι, αλλά χρησιμοποιούνται κρατικά μέσα για να συμβεί αυτό το πράγμα. Συμβάλλουν και αυτά, δηλαδή είναι τρελαίνες. Και αυτά, ναι. Ναι, να ασχοληθούμε βεβαίως. Ένα τμήμα του ΠΑΟΚ διεκδικεί τρόπαιο, φυσικά υπάρχει συνέντευξη τύπου. Ο Ραφαήλ Καδατζής είναι εκεί. Ραφαήλ, καλό μεσημέρι. Καλό
Καλό μεσημέρι, παιδιά, από εδώ από τα γραφεία του ΑΣ ΠΑΟΚ. Σε λίγη ώρα θα είναι η συνέντευξη τύπου που διοργανώνει το γυναικείο τμήμα Χάντμπολ εν ώψη του Final Four της Κοζάνης στο διήμερο της Παρασκευής και του Σαββάτου. Φυσικά με την ελπίδα ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει στους τίτλους και να κατακτήσει το κύπελο Ελλάδας. Ο κύριος Χασικίδης, ο έφορος του τμήματος Χάντμπολ, ο Χρήστος Τζουβάρος, ο προπονητής, και η Μετονούλα και η Ελένη Προκοπίδου, αθλήτρες του συλλόγου, θα μιλήσουν από πλευράς του αγωνιστικού τμήματος, ενώ θα υπάρχει και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που στηρίζει φέτος τον ΠΑΟΚ, ο κύριος Διογέννης Χατζησταύρου, της Renpoint Red LED, που είναι και η ονομασία φυσικά του τμήματος φέτος. Σε περίπου 2-3 λεπτά βλέπω να ξεκινάει η συνέντευξη, γιατί υπάρχει και η κάμερα της ΕΡΤ μέχρι να στήσει, να έρθουν και οι υπόλοιποι του τμήματος. Είναι Final Four έτσι στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη που φέρνει τίτλους για το ΠΑΟΚ. Εννοείται, ναι, για τον από πέρσι από το ανδρικό τμήμα. Νομίζω φέτος πρέπει να το κάνουν και οι γυναίκες. Για μια ομάδα που πάει πολύ καλά φέτος. Αίτητη στις εγχώριες διοργανώσεις. Πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία. Έπεσε πάνω στην κάτοχο του τίτλου την περσινή, τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ. Πήραν, νομίζω, πολύ καλές εμπειρίες οι γυναίκες. Την κοίταξαν στα μάτια την κροατική ομάδα. Παρ' όλα αυτά, γνώρισαν το αμπόκισμα, αλλά νομίζω ότι μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δείχνουν ότι δεν έχουν αντίπαλο. Προέρχονται και από την σπουδαία νίκη επί της Νέας Ιωνίας εκτός έδρας, ένα γήπεδο που δεν έχει κερδίσει ποτέ. Α, είδα τα τελευταία λεπτά, τα είδα. Ναι, ήταν πολύ ωραίο μάτς, πάρα πολύ ωραίο μάτς. Συνήθως εκεί ο ΠΑΟΚ το πήγαινε το μάτς στο γκολ και το έχανε συνήθως. Ακριβώς, δεν είχε κερδίσει ποτέ στην έδρα. Ναι, τώρα τα κατάφερε και το πήρε. Τα κατάφερε και λογικά, όπως όλα δείχνουν, το Σάββατο θα είναι και το ζευγάρι του τελικού. Α, είναι τα μεγάλα φαβόρι, εντάξει, έτσι καλώς. Είναι τα μεγάλα φαβόρι, τρόπια... ναι, γιατί η Ιωνία παίζει με τον Φίλιππο Βέρια, στο ΠΑΟΚ με την αναγέννηση. Επομένως, η λογική λέει ότι αυτές οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το Σάββατο τον τίτλο. Ποια αναγέννηση είναι αυτή η Ράφα? Αναγέννηση Άρτας είναι. Άρτας, έχει πολλές αναγεννήσεις. Ναι, είναι πολλές, ναι. Δηλαδή περισσότερες από τη Φλωρεντία. Σωστό, ναι, ναι. Έχει δώσει, νομίζω, αρκετή τέτοιο το όνομα. Ραφαήλ, ξεκινάει άμεσα ή έχουμε ένα-δύο λεπτά, 3-4. Νομίζω ότι όχι, όπου να είναι έχουν πάρει τη θέση τους. Τώρα ήρθε και ο κύριος Χασκίδης, οπότε φαντάζομαι ότι σε ένα λεπτά θα ξεκινήσουμε. Κύριο Τζοβάρα, αν προσέχεις. Εννοείται, ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι όλα είναι έτοιμα, ναι. Οπότε πάω να αφήσω και εγώ το τηλέφωνο. Ωραία, ωραία. Και να παίρνετε ήχο από εκεί. Να ακούσουμε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, ναι, πριν από αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Να πάρουμε κλίμα και από το γυναικείο Χάντμπολ που διεκδικεί, νομίζω, για φέτος τον πρώτο τίτλο χρονικά για το σύλλογο. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην περίοδο τελικών, Final Four κτλ. Και για να ξεκινήσουμε από τις γυναίκες στο handball. Ναι, ναι. Καλησπέρα σε όλους. Ακούμε τον κύριο Χασικίδη. Καλησπέρα σε όλους εδώ. Είναι ταξιδί τύπου που πραγματοποιεί ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ για το Final Four του γυναικείου handball, που η ομάδα μας έχει παρουσία, το γυναικείο handball του ΠΑΟΚ στην Κοζάνη. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή επισήμανση από αυτού. Η ομάδα φέτος έχει δημιουργηθεί με αποκλειστικό σκοπό την κατάκτηση των εγχώριων τίτλων, τόσο του πρωταθλήματος όσο και του κυπέλου. Είναι ευκαιρία, λοιπόν, την Παρασκευή και το Σάββατο που θα διεξαχθεί το Final Four, να καταφέρουμε να πετύχουμε το δεύτερο μας στόχο, γιατί το πρώτο μας στόχο τον πετύχαμε, που ήταν η εξωπρεπής παρουσία μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπου η ομάδα κατάφερε τη διάκριση να βρίσκεται στις 16 καλύτερες ομάδες του Challenge Cup. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον μεγαλομέτοχο και πρόεδρο του οργανισμού ΠΑΟΚ, τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, που είναι δίπλα στην ομάδα και έχει βοηθήσει τόσο οικονομικά όσο και με κάθε άλλο τρόπο στην ενίσχυση της ομάδας φέτος, που πραγματικά έχει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο τις προηγούμενες χρονιές. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κατσαρή, τον πρόεδρό μας του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, για τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια για το τμήμα και που είναι συνεχώς δίπλα μας σε ό,τι και αν χρειαστούμε. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω και τους χορηγούς μας και κυριότερα τον κύριο χορηγό της ομάδος, τον κύριο Διογέννη Χατζησταύρου, την εταιρεία Renpoint Red Lent, που είναι και ο βασικός χορηγός της ομάδος. Από εκεί και πέρα, οι αθλήτριές μας, το προπονητικό τίμο, ο προπονητής μας, καταβάλουν πολύ σημαντικές προσπάθειες και είμαι πεπισμένος ότι θα καταφέρουμε το δεύτερό μας στόχο, που είναι η κατάκτηση του κυπέλου.
Ευχαριστώ. Χρόνο. Ακούσαμε τον κύριο Χασεκίδη. Δηλαδή και πάμε στον προπονητή της ομάδας. Α, εντάξει. Για λίγο ακόμα θα σας παραμείνουμε συνδεδεμένοι με τα γραφεία του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Για αυτή την πρώτη προσπάθεια του ΠΑΟΚ φέτος να κατακτήσει ένα κύπελο με την ομάδα handball των γυναικών. Καλησπέρα και από μένα. Ακούμε μάλλον τον προπονητή της ομάδας. Ότι αγωνιστικά η ομάδα μας μετά από την έναρξη της προετοιμασίας και τους στόχους που έχουμε θέσει φετινή χρονιά είναι έτοιμη για να ανταπεξέλθει στο Final Four του κυπέλου. Μετά από και την κατάξυση του πλεονεκτήματος που πήραμε προχθές το Σάββατο επί της Νέας Ιωνίας, νομίζω ότι η ομάδα μας είναι έτοιμη για να ανταποκριθεί στα δύο παιχνίδια που έρχονται. Πρώτα με την Παρασκευή πρέπει να κερδίσουμε την ιστορική ομάδα της Άρτας και μετά θα παίξουμε το τελικό ανάμεσα στο Φίλιππο και τη Νέα Ιωνία. Πιστεύω ότι η ομάδα φέτος είναι χτισμένη έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στους στόχους που έχουμε θέσει. Ήδη ο στόχος ο πρώτος ήταν η 16 του Challenge Cup, το οποίο το καταφέραμε. Είχαμε μια αξιοπρεπή παρουσία με την κάτοχο του τίτλου και τώρα πάμε να πάρουμε το κύπελλο το Σάββατο. Θεωρώ ότι η ομάδα είναι έτοιμη αγωνιστικά και απλά πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο. Λοιπόν, αυτά και από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Τζοβάρα. Νομίζω ότι είμαστε ok. Πήραμε κλίμα και από τις τοποθετήσεις του ανθρώπου του ΠΑΟΚ, τον κύριο Χασεκίδη και τον κύριο Τζοβάρα. Προχωράμε να πούμε κάτι για το θέμα της κλήσης του ΠΑΟΚ σε απολογία για τον αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννενα. Πολύ μεγάλη αγωνία, πολύ μεγάλη αγωνία από πολλούς και διάφορους. Το εντυπωσιακό είναι για αυτό το θέμα, είναι ξεκάθαρο πρώτα απ' όλα το ότι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός γίνεται με κόσμο και αυτό είναι ξεκάθαρο από εδώ και 10 μέρες, έτσι. Το εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχει αυτή η πίεση που ασκείται για τον αγώνα στα Γιάννενα και από ανθρώπους από μέσα που πρόσκειται στον Ολυμπιακό, λες και έχουν σκοπό να γίνει το ΠΑΟΚ χωρίς κόσμο. Ναι, τι. Είναι φοβερό. Τι φοβερό είναι, δεν έχεις καταλάβει ότι έχουν τα κοιμιάσει. Θέλει ανάλυση. Δηλαδή ενώ ξέρουν ότι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός πέρασε, απερνάει. Τώρα δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο. Καλά τώρα. Και κάνουμε το ακραίο σενάριο, έτσι. Ναι. Μια τιμωρία που δεν θα υπάρξει, αλλά μπορεί να το έχουν στο μυαλό τους. Παρ' όλα αυτά επιμένουν ενώ ξέρουν ότι όλα πάνε για το ΠΑΟΚ. Το ξεπερνάμε. Υπάρχει αυτό. Και άλλη παράμετρος, δε φίλε. Από τη συμπεριφορά του στην Τούμπα θα καταλάβουμε κατά πόσο έχουν τα κοιμιάσει γενικότερα. Κατά τα άλλα, πέρα από τα γεγονότα που είναι διαφορετικά, στο Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός έγινε είσοδος φιλάθλων, πήραν θέσεις που αφορούσαν κατόχους εισιτηρίων της Τρίπολης, έγιναν επεισόδια και διακόπηκε το παιχνίδι. Διακόπηκε το παιχνίδι. Στα Γιάννενα μπήκαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, η αστυνομία τους τοποθέτησε σε μια θύρα που ήταν φίλοι των Ιωαννίνων, στο ημίχρονο υπήρχαν αυτοί οι διαπληκτισμοί και τα αντικείμενα και τα λοιπά. Δεν διακόπηκε κανένα παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ ασκήθηκαν αυτές οι πιέσεις και από μέσα ενημέρωσης και από πολλούς και άσκησε δίωξη ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας με συγκεκριμένο κατηγορητήριο, με συγκεκριμένα άρθρα στο κατηγορητήριο που προβλέπουν πρόστιμο, τιμωρία με πρόστιμο, ξεκάθαρα. Κλήθηκε για αύριο Πέμπτη ο ΠΑΟΚ σε απολογία. Οι πιέσεις όμως συνεχίζονται. Οι πιέσεις συνεχίζονται από μέσα, από παράγοντες, από δημοσιογράφους και εδώ, από δημοσιογράφους για να μείνει ανοιχτό αυτό το θέμα των Ιωαννίνων, όπου έγιναν λιγότερα από ό,τι στην Τρίπολη, αλλά παρόλα αυτά επιμένουν για να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Ναι, και ο εισαγγελέας τι κάνει, διαβάζει και ανάλογα με τον όγκο αποφασίζει. Αυτοί έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Ο εισαγγελέας τι στόχο έχει ακριβώς? Να τηρήσει τον νόμο,
Να σου τηρήσει και στην Τρίπολη. Πώς τον λένε αυτόν, είναι ο Σιμιτζόγλου ο πρώτος και έχει και ο άλλος, το... είναι ο βοηθός του. Ο βοηθός εισαγγελέα. Πώς λέγεται, αντισαγγελέας. Πώς λέγεται. Είναι σαν το σερβιτόρο. Ο σερβιτόρος και ο βοηθός του σερβιτόρου. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ούτε καν για τον Μυραλάς έχουν παρέμβει. Ούτε καν για τον Μυραλάς που έφτισε αντίπαλο. Ούτε γι' αυτό έχουν παρέμβει. Έλα τώρα, εντάξει. Μιλάμε για αστείες. Και το Βασιλιάδη πολύ το χαϊδεύουμε. Ο Βασιλιάδης τι κάνει δηλαδή. Σε άμυνα. Ο κύριος Καποδίστρας που μου γράφει εδώ ένας φίλος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής στο πρωτοβάθμιο της Λίγκας. Της Λίγκας είναι. Δεν έκανε γκέλα. Ο Καποδίστρας αποφάσισε βάσει νόμου. Πιθανότατα και στην έφεση θα μείνει το μείον 3 στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει νομικό πάτημα για να φύγει το μείον 3. Συνεχίζεται προσπάθεια. Μπράβο τους πάντως επιμένουν. Συνεχίζουν την προσπάθεια. Άλλο ένα θέμα στο οποίο προσπαθούν με μανία να δημιουργήσουν θέμα στον ΠΑΟΚ. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι την Κυριακή χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να μην δοθεί το παραμικρό δικαίωμα πριν τον αγώνα, εκτός, στα αποδυτήρια, στη διάρκεια του αγώνα, στα κόρνερ, στα φάουλ, στα πλάγια, οπουδήποτε, στον πάγκο του Ολυμπιακού, μετά το παιχνίδι το ίδιο, να μην δοθεί καμία αφορμή σε όσους έχουν στόχο να δημιουργήσουν. Μα είναι μέτωπο πλέον, Δημήτρη. Αυτός είναι ο στόχος τους. Δεν έχουν κανένα άλλο στόχο. Ποδοσφαιρικά δεν το έχουν. Ποδοσφαιρικά δεν το έχουν. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούν να ποντάρουν στο ποδοσφαιρικό. Δηλαδή οι πιθανότητες είναι με τον ΠΑΟΚ στο ποδοσφαιρικό. Κουνάνε το χέρι στους οπαδούς του ΠΑΟΚ ενώ υπάρχει ραδιόφωνο εντός πόλης που ακόμα μας λέει για τιμωρία έδρας και απώλεια βαθμών. Ναι, έχω και άλλα τέτοια μηνύματα ότι γίνεται τέτοια κουβέντα ακόμα και τώρα εντός Θεσσαλονίκης. Εντάξει, τώρα, εδώ μας κάνανε γκάλωπ. Ότι είμαστε αντιπαθητικοί. Γκάλωπ είχε χθες. Πάμε τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παρά 20 ώρα, 2 παρά 20, μια τελευταία πληροφορία. Μας μεταφέρει και η Ελένη Μπούντου για το ότι έχουν μείνει λίγα εισιτήρια στις θύρες 5 και 8. Τη θύρα 8 γιατί την υποτιμάται έτσι. Και πάντα την αφήνει τελευταία. Μια χαρά είναι η θύρα 8. Τι πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν. Προχωράμε. Προχωράμε στη γραμμή μας ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Όλα καλά. Εδώ να βλέπω την Αφροδίτη του Μετρού Θεσσαλονίκης. Ναι. Είναι και αυτό μια είδηση. Θα δημιουργηθεί μουσείο έτσι με όλα τα εκθέματα αυτά. Μακάρι. Ναι, μακάρι. Ναι. Αυτή είναι η συμφωνία. Ότι για όλα αυτά που θα βρεθούν και είναι ήδη πάρα πολλά, φυσικά έχει πολλά, θα υπάρχουν χώροι που θα τα εκθέσουν εκεί ακριβώς στους σταθμούς του μετρό. Θα είναι πολύ ωραίο αυτό όταν γίνει. Το οποίο δεν προλαβαίνει τον ΠΑΟΚ το μετρό. Γιατί υπήρχε ένα θέμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, φαίνεται ότι δεν τον προλαβαίνει. Δεν σταματάει το φετινό τρένο, οπότε ναι. Πώς θα προλάβει το μετρό. Όχι, ήταν το ερώτημα. Ποιος θα πάρει πρώτο πρωτάθλημα ΠΑΟΚ ή θα γίνει το μετρό πρώτα. Καλό. Δεν, δηλαδή φαίνεται να μην τα καταφέρουν. Λοιπόν, Γιάννη, στο Βόλι ενώ ακούσαμε νωρίτερα δηλώσεις στον ανθρώπο του ΠΑΟΚ για το handball, το γυναικείο έτσι, και το ναι. Final Four, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη. Και είναι η πρώτη ευκαιρία του ΠΑΟΚ να πάρει τίτλο φέτος, έτσι, χρονικά. Χρονικά, ακριβώς, όχι. Είναι νωρίς ακόμα, Φεβρουάριο έχουμε. Η πρώτη ομάδα που διεκδικεί τίτλο είναι η γυναικεία στο handball. Και μακάρι να τα καταφέρουν τα κορίτσια. Έχουν γίνει. Κοζάνη, τι ώρα παίζουμε. Την Παρασκευή 8 η ώρα θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Το πρώτο μάτι είναι μετά. Ναι. Έχεις εκπομπή. Εκπομπή έχω, ναι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και το Σάββατο το δεύτερο, το τελικός. Σάββατο το τελικός είναι στις 6. Έχει τηλεόραση, έχει. Τι κάνουμε. Ναι, εμείς από όσο γνωρίζω θα τα δείξει η κρατική τηλεόραση. Μάλιστα. Και μάλιστα και ο ΠΑΟΚ έχει πάρει και 1350 εισιτήρια, μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Πόσα? 1350. Ναι. Και οι υπόλοιπες τρεις ομάδες πήραν 900. Αυτό είναι. Είδα μια ουράκι στην Κοζάνη το πρωί. Ξεσηκώνεται ο κόσμος εκεί. Βέβαια. Η ουρά που είδες δεν ξέρω αν ήταν στο Γερμανό.
Από χθες, όχι σήμερα. Ναι. Λοιπόν, κάτι σχετικό με το τηλεοπτικό. Είχαμε χθες ένα ρεπορτάζ και ένα ρεπορτάζ για τις μεταδόσεις στο Βόλι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ήταν μια καταγραφή των γεγονότων στην φετινή Βόλι League, δηλαδή από την πρώτη αγωνιστική μέχρι και την 18η που μας έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο, και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 απλά καταγράψαμε πόσες ομάδες και με αριθμό προβλήθηκαν από την κρατική τηλεόραση. Και παρατηρήσαμε το εξής γεγονός, ότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος για όσους δεν το γνωρίζουν το καλοκαίρι έμεινε επειδή η ΕΣΑΠ έδωσε τρεις φορές προθεσμία και αναβολή στο πρωτάθλημα για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να διακανονίσει τα χρέη του, θα πω καλά έκανε. Δεν έχω κάποιο θέμα σε αυτό. Εννοείται πως θέλουμε μεγάλα ονόματα στο πρωτάθλημα, είτε είναι βόλη, είτε είναι μπάλα, είτε είναι μπάσκετ. Έγινε όμως αυτό το σκηνικό και παρατηρούμε ότι ο Παναθηναϊκός, που περίμεναν όλα τα ρόστερ και όλες τις ομάδες να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και δεν ξεκινούσε εξαιτίας του, έχει 10 τηλεοπτικές προβολές φέτος. Ο οποίος Παναθηναϊκός παλεύει για την κατηγορία. Ναι. Ακολούθως είναι ο Ολυμπιακός που έχει 9 προβολές. 9 μεταδόσεις αγώνων του. Ναι. Και για να φτάσουμε στον ΠΑΟΚ πρέπει να περάσουμε και τον Βαβαχαϊκό και την Κηφισιά που έχουν 8 προβολές, για να φτάσουμε στον ΠΑΟΚ που έχει 6. Και μέσα σε αυτές τις 6 πρέπει να αναλογιστούμε ότι οι 2 είναι στον τέρμι με τον Ολυμπιακό, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε και περίπτωση να μην είναι τηλεοπτικό το παιχνίδι από την κρατική τηλεόραση. Άρα στην ουσία ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει φέτος από την ΕΡΤ 4 τηλεοπτικές προβολές. Και μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι η μοναδική που και πέρσι και φέτος τα διαρκείας της είναι στα 1500. Μιλάμε για μια ομάδα που καλός ή κακός έχει γήπεδο που χωράει 10.000 κόσμο και στα play-off το γεμίζει και η εικόνα ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη και διαφημίζεται και το ελληνικό πρωτάθλημα παντού, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο ακόμα και για το τελικό πρωτάθλημα που δεν έχει κάτω από 3.000 κόσμο σε κάθε παιχνίδι. Είναι η ομάδα που έχει πάρει τα 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα με τους γνωστούς τρόπους αγωνιστικά και κόντρα στα... δηλαδή κόντρα σε μεγάλη ομάδα όπως είναι και ο Ολυμπιακός. Και ανταυτού βλέπουμε μια αντιμετώπιση από την ΕΡΤ, η οποία προτιμάει να δείχνει τον Παναθηναϊκό 10 φορές, τον Ολυμπιακό 9 φορές, που για όσους είδαν το παιχνίδι στο Ρέντι, νομίζω όλοι έχουμε μάτια και είδαμε ότι δεν είχε πάνω από 300-400 άτομα στο γήπεδο. Ήταν όλο το γήπεδο άδειο. Και εύλογα ρωτάει ο καθένας πώς γίνεται ο ΠΑΟΚ με όλα αυτά που σημειώσαμε προηγουμένως να μην τον έχουν δει τουλάχιστον 6-7 φορές στην τηλεόραση. Και μάλιστα μέσα σε όλα αυτά, εδώ και 3 εβδομάδες, ενώ η ομάδα είχε ενημερωθεί ότι το παιχνίδι του Σαββάτου με το Φοίνικα Σύρου, που είναι το τέρμπι της αγωνιστικής, θα έχει τηλεοπτική προβολή, ξαφνικά ανακοινώθηκε το πρόγραμμα την Τρίτη από την ΕΣΑΠ και είδαμε ότι στη θέση του ΠΑΟΚ ήταν ο Ολυμπιακός με τον Ηρακλή Χαλκίδας. Αυτό είναι. Και τελικά τι έγινε? Σήμερα το πρωί οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πήραν τηλέφωνο στην Ομοσπονδία για να ζητήσουν εξηγήσεις και να ενημερωθούν επίσημα για ποιο λόγο άλλαξε, για ποιο λόγο ενώ έχουμε ενημερωθεί ότι θα είναι τηλεοπτικό το παιχνίδι, βλέπουμε ότι στο τηλεοπτικό πρόγραμμα θα δείξει το άλλο παιχνίδι. Και αυτό που τους ανέφεραν από την ΕΣΑΠ, ο καθένας ας βάλει τις συμπεράσματά του, είναι ότι έγινε λάθος στην παρουσίαση του προγράμματος. Και ρωτάω εγώ, πόσο λάθος μπορείς να κάνεις σε ένα πρόγραμμα που έχεις να γράψεις 12 ομάδες, τις ώρες και τα 2 παιχνίδια που είναι τηλεοπτικά? Και τι ισχύει τελικά? Ισχύει τελικά ότι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ τελικά το Σάββατο θα είναι τηλεοπτικό. Ναι. Δηλαδή είδαμε μέσα σε ένα 24ωρο αλλαγή στην απόφαση. Η απάντηση ή η εξήγηση πιθανή επίσημη για το ότι ο ΠΑΟΚ έχει τις ίδιες τηλεοπτικές προβολές όσες και Παναχαϊκή, ποια είναι? Από την πλευρά ΠΑΟΚ εννοείς? Όχι, γενικά από το ρεπορτάζ. Δηλαδή, γιατί μπορεί να σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχει επίσημη απάντηση και ξέρεις γιατί δεν υπάρχει. Γιατί πολύ απλά η ΕΣΑΠ τι λέει? Παιδιά, εγώ έχω έναν λόγο, αλλά τον πρώτο λόγο τον έχει η ΕΡΤ. Αυτό λέει, δηλαδή, τονίζουν από την Αθήνα. Ότι εννοείται πως γίνεται μια συζήτηση με την ΕΡΤ, όπου προτείνουν και λένε ότι καλό θα ήταν να δείξετε αυτό το παιχνίδι, γιατί οι δύο ομάδες παλεύουν για το τίτλο. Ότι αυτές οι δύο ομάδες, αυτή την αγωνιστική, θα παλέψουν για την επιβίωσή τους. Τους προτείνουν, αλλά τον πρώτο λόγο τον έχει η ΕΡΤ. Θα πρέπει η ΕΡΤ να δώσει απάντηση. Και νομίζω ότι η κρατική τηλεόραση γενικά το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλά παράπονα, όχι μόνο για την ομάδα Βόλεϊ, έτσι. Ναι. Η κρατική τηλεόραση και η κρατική ραδιοφωνία, ωραία,
δεν είναι κρατική, δεν είναι όλων, είναι των μισών. Αυτό έχει αποδειχτεί φέτος. Και, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Μα είναι και πρωτόγνωρο, Σταύρο, να βλέπεις, παραδείγματος χάρη για το ποδόσφαιρο, να είναι ο ΠΑΟΚ δύο αγωνιστικές πρώτος, τρεις, έστω και μία αγωνιστική πρώτος, και να ξεκινάει το ρεπορτάζ με τη δεύτερη ομάδα, ενώ διαχρονικά η αθλητική κυριαρχία... Για την Τρίπολη θα τους δικαιολογήσω, γιατί πήραν άλλη μέρα τηλέφωνο και είχαν τέλος πάντων το σήμα. Έπρεπε τέλος πάντων να κλείσουν, πώς το λένε, να κλείσουν το κύκλωμα και έπρεπε να βγουν από εκεί πέρα. Εκεί τους δικαιολογώ γιατί είναι τεχνικό θέμα. Να μην τα λέμε όλα μαύρα. Okay. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν άλλα πράγματα, όπως η παρουσία εκείνου του Λείψανου που κάνει τον καθηγητή διαιτησίας, που μας είχε σφάξει στην Τούμπα καμιά 12 φορές ήταν διαιτητής, που κάνει παιχνιδάκια στις πλάτες του ΠΑΟΚ, ωραία, για να κάνει δημόσια σχέση με τους άλλους. Υπάρχουν μεταδόσεις όπως το ΑΕΚ Ξάνθη, που ακούγαμε με ένα φίλο μου το πέναλτι που δεν δόθηκε στο Χρυστοδουλόπουλο και νομίζαμε ότι του κόψαν το κεφάλι και πέσαν μπάλα με το κεφάλι και τελικά είδαμε ότι δεν ήταν πέναλτι. Εντάξει, υπάρχουν και πολλά. Αλλά υπάρχουν άσχετοι με τον ΠΑΟΚ που αναλύουν τον ΠΑΟΚ, που μπορεί να μην ξέρουν ότι η Τούμπα ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και δεν αναφέρομαι στους εδώ συναδέλφους, αναφέρομαι στους εκεί συναδέλφους. Υπάρχουν, αν εξαιρέσουμε δηλαδή τον Πέτρο, όλοι οι άλλοι δεν έχουν ιδέα από ΠΑΟΚ. Ιδέα. Δεν ξέρουν τι λένε. Δεν ξέρω που μπορεί να πάει αυτή η ιστορία. Τουλάχιστον ας μην έχουν κεραίες από το Βόλο και πάνω. Αν θέλουν να το κάνουν η νότια αέρα, ξέρω εγώ, να το κάνουν έτσι. Να χωρίσουμε και εκεί στη μέση, να τελειώσει το παραμύθι. Δεν είναι, μιλάμε για αποκρουστική εικόνα αυτό που συμβαίνει. Και μιλάμε για ένα κανάλι το οποίο πληρώνουμε, έτσι. Το ξανά. Εντάξει, το πληρώνουμε αλλά και άλλα. Το πρόβλημά μου δεν είναι αυτό. Το πρόβλημά μου είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι κρατικό ραδιόφωνο αυτό. Είναι συγκεκριμένων συμφερόντων. Και το οποίο θεωρούν αυτό το πράγμα που κάνει, αυτό το ατόπιμα που κάνει, το θεωρούν και εκτιμένο. Ότι είναι normal. Όπως με τους διαιτητές. Ότι θα με παίζει εμένα στο ΑΕΚ Ξάνθη Αθηναίος διαιτητής και βοηθός. Ωραία, αλλά τον ΠΑΟΚ δεν τον παίζει Θεσσαλονικιός βοηθός. Ωραία, το ίδιο πράγμα είναι. Ότι εμείς έχουμε ένα ραδιόφωνο, λέμε ότι γουστάρουμε, στα έτσι μας ο ΠΑΟΚ. Ωραία, και έτσι είναι, άμα γουστάρεις. Και αυτό είναι κρατικό, το πληρώνει το κράτος. Δεν είναι ιδιωτικό, ιδιωτικό ας κάνει ο καθένας του γουστάρει. Δεν με ενδιαφέρει δικαίωμά του. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Αδιανόητο. Μα και αυτό που λέμε και με το Βόλι, που είναι πολύ πιο μικρό σε σχέση με το ποδόσφαιρο που έχει τη μεγαλύτερη προβολή, δεν μπορεί σε μια ομάδα που έχει πάρει τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα, που η εικόνα στο παλατάκι, για να μην κρυβόμαστε κιόλας, το κόσμο που είχε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, για παράδειγμα, στο τέρμι με τον ΠΑΟΚ στο Ρέτη, ο ΠΑΟΚ τον έχει με την νίκη Αιγινίου και με την Παναχαϊκή. Και προκαλώ και σήμερα και τη δημόσια τηλεόραση, που θα δείξει το παιχνίδι, να δείξει πλάνα από το παλατάκι με την νίκη Γηνίου, έναν πολύ βατό αντίπαλο για τον ΠΑΟΚ, που λογικά δεν θα είναι μεγάλη προσέλευση του κόσμου, γιατί το παιχνίδι είναι σχετικά εύκολο και είναι και καθημερινή, και να κάνει σύγκριση την εικόνα με την εικόνα που είδαμε στο Ρέντι, στο τέρμπι, στο τέρμπι το μεγάλο της αγωνιστικής, το παιχνίδι το οποίο στην ουσία διαφημίζει τον ελληνικό Βόλι. Είναι συνολικό το πρόβλημα. Αυτοί είναι εκεί στη βάση τους, κάνουν τα κουμάντα τους, δεν σε υπολογίζουν και δεν τους κράζει κανείς. Απλά είναι τα πράγματα. Εγώ αυτό που λέω δεν είναι ότι ζητάμε μια πιο καλύτερη συνεργασία ή μια πιο μεγαλύτερη προβολή του ΠΑΟΚ. Αλλά όταν είσαι πρωταθλητής, τουλάχιστον μην τον έχεις στις προβολές με την Χαλκίδα και με την Παναχαϊκή και με μία περισσότερη από τον Εθνικό Πειραιός που ανέβηκε φέτος και τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Όταν στο Λεσάπινο Τορνατόρος, ωραία, και στην ΕΡΤ έχουν μια πάγια πολιτική, αυτά θα συμβαίνουν. Το θέμα είναι πώς τον γκρεμίζεις αυτό το πράγμα. Απλά είναι νομίζω ότι το φετινό ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ ότι η ομάδα πρέπει να βρει άλλο στέγη. Και μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα έγινε και μια συνεργασία, λέω ένα παράδειγμα τώρα, με το Χάντμπολ. Το τμήμα Μαντρών που πήρε μια ονομασία ενός καναλιού. Ναι. Γιατί να μην προβάλλει ο ΠΑΟΚ καλή ώρα, λέω τώρα, σε ένα τέτοιο κανάλι όλα τα παιχνίδια του. Θα πάρεις το Κιλκίς TV και θα κάνεις μια πρόταση στο ΤΑΠ ΠΑΟΚ. Μας πρόλαβε, έχει και στο Κιλκίς αρκετούς εξισμούς, το πρόλαβα και το κάνανε. Το χάσαμε το όνομα. Άρα χάσαμε το Κιλκίς. Έχει και σήμερα παιχνίδι, έτσι. Έχει 7 ευρώ το παιχνίδι με την νίκη Αιγινίου. εντάξει. Υποθετικά πάντα και. Προημητελικός Κυπέλλου.
Ναι, είναι ένα εύκολο παιχνίδι, αλλά πρέπει να φανεί και στην πράξη αυτό. 7 η ώρα το παιχνίδι στο Παλατάκι, με την νίκη Αιγινίου. Μια ομάδα και στο Link Cup εύκολο ήταν τότε το καλοκαίρι, αλλά... Και πρόσφατα πάω από την κυβέρνηση για το πρωτάθλημα. Εντάξει, παίζει και εκεί πέρα και ο γνωστός στον ΠΑΟΚ, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, που ήταν και φέτος στην αρχή της σεζόν και τον Ιανουάριο με την παραμονή του Γκιόν και με δεδομένο ότι θα είχαμε 5 ακραίους, πήρε μεταγραφή στην νίκη Αιγινίου. Έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ναι, έπαιξε και στο πρωτάθλημα. Α, μάλιστα, αυτά κάνετε. Τη χαλάτε την πιάτσα. Έχει σήμερα, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, έχει 4 αναμετρήσεις για τα προμητελικά. Ναι. Α, και να κλείσει. Αυτό είναι και το πιο έτσι, που τραβάει τα βλέμματα, το παιχνίδι. Είναι στις 5.30 ώρα το Ηρακλής, στο ΜΕΤ. Στις 6 είναι ο Ολυμπιακός με τον Ηρακλή Χαλκίδας. Στις 6.30 είναι ο Εθνικός Πειραιός με τον Παναθηναϊκό. Και στις 7 η ώρα είναι ο ΠΑΟΚ με την νίκη Ιγινίου. Αν μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη, βλέπω ΠΑΟΚ Ηρακλή, βλέπω Εθνικό Πειραιός και Ολυμπιακό. Δεν βλέπω δηλαδή πρόκληση Παναθηναϊκού. Μπορεί να πει και έξω. Ναι. Δεν ξέρω. Ωραία. Άρα για να θα έχουμε και αυτή την κάλυψη μέσα από το ΠΑΟΚ 4. Για τον σημερινό αγώνα κυπέλου των ανδρών στο Βόλι. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από το Γιάννη Παρασκευάδη. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος με όλα αυτά τα οποία καταγράψαμε και στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Βλέπουμε ένα ρεπορτάζ στο SDNA για την υπόθεση του Άρντα με αυτοψία εκεί στο σημείο, με μαρτυρίες κατοίκων. Για άνοιξε να δούμε. Δώσε ένα κλικ στο SDNA. Συνέβη. Είναι η αυτοψία του SDN στην Κυσαριανή, στο σημείο που δέχτηκε την επίθεση ο Ουάρντα, με μαρτυρίες κατοίκων. Τι λένε τα παουξάκια? Και το γεγονός ότι η υπόθεση έχει μεταφερθεί ήδη στην Διεύθυνση Αθλητικής Βίας. Κυσαριανή που κοντά πέφτει? Παγκράτη, Βύρονας. Α, από εκεί. Κέντρο από κέντρο. Το Περιστέρι δεν είναι δύσκολο. Ναι, μακριά βρέθηκε. Είναι η αλήθεια. Εκεί η φωτογραφία που δείχνει είναι πιο κάτω το γήπεδο του. Τη Κεσαριανή. Η μία φωτογραφία. Εργατικές κατοικίες έχει και. Είναι παλιά σπίτια, ρε φίλοι. Είναι φτωχογειτονιά, δεν είναι. Ναι. Είναι προς το κέντρο. Αυτά ήταν παλιά στην παλιά Αθήνα. Αυτά ήταν τα προσφυγικά, τέλος πάντων. Μάλιστα. Ωραία. Κλείνουμε. Και σήμερα Τετάρτη την εκπομπή, το αδιαφωνικό ΠΑΟ 24. Αυτά από εμάς, συνέχεια με φουλεπίδηση με Κώστα Βασιλόπουλο από τώρα μέχρι και τις 3.